μια ιδιαίτερη ιστορία. Έχω πολλές, αλλά μία που θα μου έρθει αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι η μητέρα μου, η συγχωρημένη. Ήμουν προπονητής σε Αλφα Εθνική. Είχαμε κερδίσει, θυμάμαι, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Είχαμε πάρει χ στη Τούμπα, τον Άρη, και ήρθε εδώ Ακράτης, ας πούμε, μια ομάδα που ήταν, είχαμε σχεδόν ίδιους στόχους με εμάς. Μας εισοφαρίζει, ενώ στην αρχή μας από εδώ, μας εισοφαρίζει ο Ακράτης το 95 και δεν μπορούσαμε να φύγουμε στο γήπεδο. Ο κόσμος μας έβριζε τότε και ήταν η μητέρα μου σπίτι εδώ απέναντι και το έβλεπε στη τηλεόραση και βγήκε έξω η μητέρα μου και ήρθε εδώ και λέει, κύριε Γιώργο Τσουλάς, άντε φυγέτε, λέει, να αφήσουν τα παιδιά να βγουν να πάνε να έρθουν στο σπίτι. Περιμένω το γιο μου, λέει, από το πρωί να τον εδώ. Όταν συμφώνησα με τον Άρη, ανέβαινα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχαν πει ότι θα είμαι εγώ προπονητής. Ήταν πολύ δύσκολο τότε ο Άρης και ανέβαινα πάνω και στον δρόμο πήρα το γυμναστή μου, τον Αδάμ, από τη Λαμία που ήταν για να πάμε. Και τότε λέγανε τα ράδια ότι θα πάω στον Ηρακλή, γιατί είχα ξαναδουλέψει και στον Ηρακλή. Και του λέω και εγώ, γιατί είχαμε συμφωνήσει με τον Άρη να μην το πούμε, και του λέω, μου λέει, πού πάμε, κότς, πάμε να δουλέψουμε στον Ηρακλή. Και εμείς πήγαμε στο Χαριλάου μέσα και μου λέει, εδώ είμαι Άρης. Λέω, δεν πειράζει, ήρθαμε να σώσουμε τον Άρη. Η άλλη ιστορία που θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι δίπλα εκείνα στην Κατερίνη με το Πυρικό, πάλι που σώθηκε ο Πυρικός. Είχε μεγάλη κόντρα τότε ο Πυρικός με την προοδευτική. Εγώ όταν πήγα εκεί δεν μπορούσα να βγω έξω στο πεζοδρόμο και τέτοια, γιατί ο κόσμος έβριζε. Και όταν βγήκα κάποια στιγμή τους λέω, σε ένα μήνα εδώ ίσως να με αποθεώνετε. Τώρα δηλαδή, αν πάμε αυτή τη στιγμή στην Κατερίνη, αν δείτε ακόμα και στο site της Κατερίνης, λένε ο καλύτερος σύγχρονος προπονητής που έχει περάσει στην ιστορία του Πυρικού. Δηλαδή με αγαπάνε πάρα πολύ. Να θυμηθώ τώρα από την Παναχαϊκή που πέρσι ήταν 9 βαθμούς πίσω και έπρεπε να ανέβει η ομάδα. Όταν πήγα πάλι εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε θα ανέβουμε πρώτοι, ανεβήκαμε πρώτοι, είπαμε θα ανέβουμε πρώτοι στα Μπαράς. Το καταφέραμε εκεί μαζί με τη διοίκηση, μαζί με τους ποδοσφαιριστές, μαζί με τον κόσμο. Νομίζω είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Αλλά νομίζω και εκεί πάλι ήταν οι φίλαθλοι οργανωμένοι όπως είναι. Ξέρεις, λένε έλα ρε κότς, τώρα που θα βγούμε, πού να βγούμε, τώρα έρθες εσύ να μας βγάλεις, πώς θα βγούμε. Και τώρα δηλαδή που έφευγα, ήμασταν δεύτερη στη Super League 2, πάλι εκεί έγινε αυτό που είπαμε. Είναι πολλές ιστορίες που μπορώ να θυμηθώ. Αλλά αυτή που μου έχει μείνει έτσι πάρα πολύ στο μυαλό είναι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου, που πράγματι εκεί με αγαπήσανε πάρα πολύ, γιατί δούλεψα πολλές φορές, όταν πήγα στη Λάρισα, που ο κόσμος της Λάρισας λόγω του Ολυμπιακού Βόλου έχουν κόντρα, δεν ήθελε να πάω. Και όταν με ανακοίνωσε ο κύριος Πλεξίδας, ο Γενικός Αρχηγός, θυμάμαι, τότε λέει να μην το πούμε, λέει, θα έχουμε θέμα, γιατί ήδη είχε ακουστεί το όνομά του και θα έχουμε μεγάλο θέμα. Και τότε, θυμάμαι, πήρε ο Βαγγέλης ο Μόρας, που ήταν στην ομάδα, εκεί δεν είναι στην Εντεκάδα, ήταν τότε στην αποστολή, τον είχα ποδοσφαιριστεί και πήρε γιατί να τη Λάρισα και τους λέει, αν θέλετε, λέει, να διεκδικήσετε την άδεια και να μπείτε στα play-off. Σας το λέω εγώ, πάρτε το με κλειστά μάτια. Και τότε όντως οι οργανωμένοι δεχτήκανε και έτσι έγινε. Δηλαδή η ομάδα από τα play-out μπήκαμε στα play-off. Σήμερα εγώ τέλει, νομίζω ότι ήταν και πολύ δύσκολη κιόλας και αυτή η άνοδος. Την παρομοιάζω με τη Παναχαϊκής, γιατί και εκεί ήταν 7 βαθμούς πίσω, ήταν μπροστά ο Ιωνικός. Είχε λίγα παιχνίδια. Είχα την τύχη όμως να έχει ένα παιχνίδι ο Ιωνικός τελευταία αγωνιστική εδώ στο Κορυδαλό με την προοδευτική, που και εκείνη πήγαινε για άνοδο εκείνη τη χρονιά. Ήταν πρώτος ο Ιωνικός, δεύτερη προοδευτική, τρίτος ο Εργοτέλης. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί ήταν και η προοδευτική στο κόλπο. Πολύ, τότε όταν ήταν ο Εργοτέλης, όταν με πήρε ο Βρέτζος τηλέφωνο, μου λέει: παίζεις με την προοδευτική. Λέω: τι να κάνουμε, αυτό είναι η δουλειά μου. Έχω ξαναπέξει με την προοδευτική, τα έχω καταφέρει, την έχουμε κερδίσει. Εντάξει, μπορεί να είμαι τον Κορυδαλό, αλλά εγώ κοιτάω τη δουλειά μου. Και είναι και ο Ιωνικός μου. Λέει: τα καταφέρουμε. Του λέω: εγώ πιστεύω ότι τα καταφέρουμε. Πρέπει να κερδίσουμε τον Ιωνικό όμως 2-0 στην έδρα μας, γιατί είχε κερδίσει ο Ιωνικός τον Εργοτέλη στο πρώτο γύρο. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν απογοητευμένος ο κύριος Βρέτζος, αλλά ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα με πολλή ιστορία. Μπορεί να μην έχει πολλούς φιλάθλους, αλλά οι φιλάθλοι που έχουν πολύ μεγάλη κουλτούρα. Και μου άρεσε αυτό. Και μου άρεσαν και τα δύσκολα. Πήγαμε εκεί, παίξαμε την προοδευτική, πάλι που δεν την καταφέραμε, την κερδίσαμε 0-0, αλλά έτσι την κρατήσαμε μακριά. Έρχεται ο Ιωνικός, τον κερδίζουμε 2-0 και είχαμε ισοβαθμίσει. 2-1 μου φαίνεται ότι κερδίσαμε. Και σε ισοβαθμία θα βγει ο Ιωνικός. Αλλά είχαμε τη τύχη που είχε το παιχνίδι εδώ ο Ιωνικός με την προοδευτική.
Ο Ιωνικός δεν έχει περάσει ποτέ από τον Κορυδαλλό, εγώ το ήξερα αυτό. Παρόλο που προηγήθηκε ο Ιωνικός 0-1, ήρθε 2-1 και έτσι κατάφερε και βγήκαμε. Και θυμάμαι στο ημίχρονο στο 0-1, με πήρε μια αθληνόφωνη ιστορία ο κύριος Βέτσος και δηλαδή με έβριζε. Μου έλεγε: Α, οι δικοί σου χάνουνε που μου έλεγε έτσι το 0-1. Εγώ είχα πάει γιατί ήταν πρώτη-τελευταία αγωνιστική και έβλεπα ένα άλλο παιχνίδι που θα παίζαμε εμείς μετά στη Κρήτη. Και έφυγα από εκεί γιατί είχαμε ρεπό την αγωνιστική. Εμείς ήρθα εδώ, ώσπου να έρθω εδώ είχε γίνει 2-1. Και με παίρνει ο Βέτσος, εγώ δεν το σίγουρα, δεν το ήξερα, λέω θα με βρίζει, λέω τώρα θα μου λέει και μου γράφει μήνυμα, βγήκαμε, μου λέει 2-1 και με αποθεώνε μετά. Από τη μία στο ένα ημίχρονο, είναι έτσι αυτό που λέμε, τη μία στο ένα ημίχρονο θα είσαι αποτυχημένος, στο άλλο θα είσαι επιτυχημένος.